πολίτες της Κομωτινής, φίλες και φίλοι. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς που του το στερήσαν 4,5 χρόνια τώρα μνημονιακές κυβερνήσεις και έρχεται η στιγμή που θα ξαναπάρει το μέλλον στα χέρια του ο λαός, οι πολίτες. Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης νίκης, η ώρα που με τη θέληση και τη δύναμη του λαού θα γράψουμε ιστορία. Η ώρα που η Ελλάδα θα κλείσει το δρόμο σε μια αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική και θα πει όχι στα μνημόνια, όχι στις πολιτικές της λιτότητας, όχι στον αυταρχισμό, όχι στη συρρήκνωση της δημοκρατίας, ναι σε ένα μέλλον με αξιοπρέπεια, με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με δημοκρατία. Το μεγάλο ναι στη δημοκρατία θα γραφτεί στις 25 του Γενάρη και θα το γράψει ο καθένας και η καθεμιά από σας. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, πολίτες της Κομωτινής, έρχεται σε έναν τόπο που βασανίστηκε, σε έναν λαό που υπέστη τα πάνδυνα, σε μια κοινωνία που εξωθήθηκε στα όρια της φτώχειας και της απελπισίας. Η ελπίδα έρχεται σε μια Ελλάδα που σήκωσε το ατελείωτο βάρος μιας πρωτοφανούς κοινωνικής κρίσης. Και τώρα αυτή η ταλαιπωρημένη Ελλάδα, η λαιλατημένη Ελλάδα, σηκώνεται στα πόθια της, στέκεται όρθια, γυρίζει σελίδα. Η στρατηγική του φόβου έχει πια πέσει στο κενό. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν φοβούνται πια, όσο κι αν προσπαθεί ο για λίγες μέρες ακόμα Πρωθυπουργός και η ακροδεξιά του παρέα να τους φοβήσει. Όσο κι αν κραυγάζει το σύστημα της διαπλοκής και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που τα τελευταία χρόνια πλούτησαν σε βάρος της αξιοπρέπειας του λαού μας. Ο λαός μας έχει πάρει τις αποφάσεις του και τους γυρίζει την πλάτη. Και όσο περισσότερο αυτοί κινδυνολογούν, τόσο περισσότερο γίνονται καταγέλαστοι και ο λαός μας ακόμα πιο πολύ τους γυρνά την πλάτη και παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Δίνει δύναμη στη δική του φωνή, στη δική του θέληση. Θα βαδίσουμε αυτές τις μέρες με περηφάνεια, με αποφασιστικότητα, με τόλμη. Θα βαδίσουμε μέχρι την εκλογική αναμέτρηση, την κρίσιμη, ίσως την πιο κρίσιμη από τη μεταπολίτευση και μετά, σηκώνοντας ψηλά τις σημαίες της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, απλώνοντας το χέρι σε όλους τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, νέους και γέρους, σε όλους τους ανθρώπους και καλώντας τους να μην το βάλουν κάτω. Καλώντας τους να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι, περήφανα. Καλώντας τους να πορευτούν μαζί μας με αποφασιστικότητα και να γίνουν συμμέτοχοι σε μια μεγάλη νίκη που έρχεται. Τους καλούμε να γράψουμε μαζί ιστορία στις 25 του Γενάρη. Να γράψουμε μια σημαντική ιστορική σελίδα για τον τόπο, να γίνουμε μέρος της ιστορίας. Διότι αυτό που θα συμβεί τη μεθεπόμενη Κυριακή δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στην ιστορία ενός τόπου. Δεν συμβαίνουν πολύ συχνά ιστορικά γεγονότα σαν αυτό που σε λίγες μέρες θα σημάνει όχι μόνο την ανατροπή στην Ελλάδα, αλλά και μια μεγάλη αλλαγή πορείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό εκατομμύρια ζευγάρια μάτια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο έχουν στραμμένα την προσοχή τους εδώ, στην Ελλάδα και περιμένουν αυτό το γεγονός, αυτό το αποτέλεσμα. Περιμένουν να δουν πως ο ελληνικός λαός μετά από 5 χρόνια υπομονής, επίμονης και επίπονης προσπάθειας θα σηκώσει κεφάλι και θα αποδείξει ότι όταν οι λαοί θέλουν μπορούν, όταν οι λαοί είναι αποφασισμένοι τα καταφέρνουν. Όταν οι λαοί θέλουν μπορούν να νικήσουν ακόμα και τον μεγαλύτερο εχθρό, ακόμα και τον πιο δυνατό εχθρό και εμείς θέλουμε και μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.
στις 25 του Γενάρη θα είναι παρελθόν το μνημόνιο και μια νέα σελίδα θα γραφτεί για τον τόπο αλλά και για την Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, όμως 5 χρόνια σχεδόν μνημονίων και σκληρής λιτότητας και αυταρχισμού άφησαν πίσω τους μόνο καταστροφή και αγωνία και αδιέξοδα στις ψυχές των ανθρώπων. Σε 1,5 εκατομμύρια άνεργους, κάποιοι από αυτούς βλέπω εδώ είναι μαζί μας σήμερα οι σχολικοί φύλακες που δεν έσκυψαν το κεφάλι και αυτοί όπως και πολλοί άλλοι που άδικα εκδιώχθηκαν από τις δουλειές τους. 1,5 εκατομμύριο οι άνεργοι στον τόπο, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι δεν έχουν πια άλλη επιλογή και πολλοί από αυτούς και με δύο πτυχία να φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό. Μόνο πίκρα και δυστυχία λοιπόν άφησε πίσω της αυτή η πολιτική στους νέους, στη μεσαία τάξη, στους ηλικιωμένους που μετά από μια ζωή στη βιοπάλη και στο μεροκάματο στερούνται σήμερα το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και ήταν, αν θέλετε, σήμερα στην περιοδία μου στην Καβάλα και στη Δράμα, μου έκανε φοβερή, ανεξίτηλη, θα μείνει στη μνήμη μου, αυτή η μαρτυρία μιας γυναίκας που μου είπε ότι αυτό που χάσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν η αξιοπρέπειά μας. Στη σύνταξη, αλλά με αυτή τη σύνταξη, μου είπε πρέπει να ζει και τα παιδιά της που δεν έχουν δουλειά και δεν μπορεί να βρει και να δώσει χαρτζιλίκι στα εγγόνια της. Και αυτή είναι μια φωνή από τις χιλιάδες καθημερινές φωνές των διπλανών μας ανθρώπων, γιατί έτσι κατάντησαν τη χώρα μας και το λαό μας. Και μου είπε λοιπόν αυτή η γυναίκα τι. Έζησε για λίγο ως μικρό παιδί τα χρόνια μετά την κατοχή, δύσκολα χρόνια, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ορθοπόδησε τότε ο λαός μας. Αλλά μου είπε ποια η διαφορά. Αυτό τον εξευτελισμό δεν τον βιώναμε τότε, μου είπε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν είναι μόνο θέμα υλικό και οικονομικό, είναι και θέμα ηθικό. Αυτή την ταπείνωση, τον εξευτελισμό που έζησε ο λαός μας αυτά τα 4 χρόνια. Σας λέω λοιπόν κάτι και κρατήστε το. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσει συνθήκες ψυχολογικής εκτόνωσης. Αυτό το μεγάλο βάρος του λαού μας θα φύγει από τις πλάτες μας. Θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Αλλά ακόμα και αν βρούμε δυσκολίες, να ξέρετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι σήμερα, διότι θα αλλάξει το κλίμα, η ψυχολογία των ανθρώπων. Έχει μεγάλη σημασία να μπορείς να σηκώνεις περήφανα το κεφάλι ψηλά, να ταινίζεις το μέλλον με αισιοδοξία, να ξέρεις ότι αυτοί που σε κυβερνάνε δεν σε κοροϊδεύουν, να ξέρεις ότι δεν έχεις ζυγό στην πλάτη σου και στο σβέρκο σου, να ξέρεις ότι έχεις δύσκολο δρόμο να διαβείς, αλλά πιστεύοντας στις δυνάμεις σου να ξέρεις ότι μπορεί να τα καταφέρεις και να ανέβεις αυτή την ανηφόρα. Μόνο λοιπόν απόγνωση έφερε οι πολιτικές των μνημονίων. 3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην πατρίδα μας χωρίς καμιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μόνο απελπισία έφεραν οι πολιτικές των μνημονίων. Χιλιάδες συμπολίτες μας ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς θέρμανση. Κάποιοι ακόμα και με δυσκολία να βρουν φαγητό και επιβιώνουν χάρη στην στήριξη του κινήματος της αλληλεγγύης. Αυτός είναι ο απολογισμός 5 χρόνων μνημονίων στην πατρίδα μας. Μνημονίων λιτότητας, μιας λιτότητας που ξεκίνησε, και καλό να το θυμόμαστε αυτό, επειδή το χρέος της χώρας είχε φτάσει το 127% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και τώρα μετά από 5 χρόνια έχει πάει στο 180% του ΑΕΠ και έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση την πραγματική οικονομία. Χιλιάδες λουκέτα, χρέη παντού,
καταστροφή παντού. Ας το πάρουν λοιπόν απόφαση οι κήρυκες της πολιτικής των μονοδρόμων. Όλοι αυτοί που μας λένε δεν υπάρχει εναλλακτική και πρέπει να συνεχίζουμε το λάθος. Ας το πάρουν απόφαση αυτοί που μέσα σε μια νύχτα κιόλας ξέχασαν και έσκισαν τα ζάπια για ένα κόκαλο εξουσίες. Αυτοί που δέχθηκαν να συγκυβερνήσουν την Ελλάδα μαζί με την Τρόικα. Ας το πάρουν απόφαση. Ο λαός μας δεν περιμένει πια τίποτα από αυτούς. Δεν μπορούν πια ούτε να τον φοβήσουν, ούτε να τον εκβιάσουν. Δεν μπορούν πια να τον κρατήσουν σκυφτό. Τους προσπερνάει ο λαός μας και στρέφει το πρόσωπό του προς το μέλλον. Στρέφει το πρόσωπό του σε μια Ελλάδα με δύναμη και προοπτική. Σε μια Ελλάδα της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει πια κανένας λογικός άνθρωπος σε ολόκληρη την Ευρώπη που να ισχυρίζεται ότι μέσα από αυτό το πρωτοφανές πείραμα λιτότητας και δυστυχίας που συνέβη στην Ελλάδα μπορεί να βγει κάτι καλό. Και δεν υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος σε ολόκληρη την Ευρώπη που να ισχυρίζεται στα σοβαρά ότι το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο και πρέπει να αποπληρωθεί στο σύνολό του. Ο μόνος που έχει απομείνει να το ισχυρίζεται αυτό, ο μόνος που έχει απομείνει να δηλώνει ανοιχτά ότι μια πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα ενέχει τον κίνδυνο αποβολής από το ευρώ, ο μόνος που θέλει να πιστέψουμε ότι η ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση του λαού μας στις εκλογές αυτές θα προκαλέσει αναταραχή στο τραπεζικό σύστημα και πιστωτικό γεγονός, ο μόνος είναι δυστυχώς ο κύριος Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης που ευτυχώς για την Ελλάδα σε λίγες μέρες από σήμερα φεύγει και μας αδειάζει τη γωνιά. Και λέω ο μόνος, γιατί σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό έχει σημασία, όλοι οι υπόλοιποι τον διαψεύδουν κάθετα και κατηγορηματικά και τον αφήνουν μόνο στην ερημιά του λαϊκισμού και της βαριάς πολιτικής ήττας που τον περιμένει. Και το χειρότερο για τον κύριο Σαμαρά είναι ότι τον διαψεύδουν πια αυτοί πάνω στους οποίους στήριζε τις ελπίδες του προκειμένου να διασωθεί. Τον διαψεύδουν ένας-ένας σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που βγαίνουν πια και ζητούν ανοιχτά ακόμα και να υπάρξει λύση στο ζήτημα του χρέους με διαγραφή, με αναδιάρθρωση. Τον διαψεύδει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Ντράγκη, ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, ο κύριος Μοσκοβισή, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, σχεδόν όλοι οι σοβαροί οικονομολόγοι της Ευρώπης και ο οικονομικός τύπος, όλοι αυτοί ξεκάθαρα δηλώνουν πλέον και σε κάθε ευκαιρία ότι ενδεχόμενο αποβολής μιας χώρας από την Ευρωζώνη και το Ευρώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε για την Ελλάδα, ούτε για καμία άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Και σήμερα έρχονται και δημοσιεύματα στον ευρωπαϊκό τύπο και μάλιστα ακόμα και στο γερμανικό τύπο που αναφέρουν από πηγές υψηλά ιστάμενες πέριξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι πλέον εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο κουρέματος του ελληνικού χρέους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αδιέξοδο. Και έτσι σπάει ένα ακόμα στερεότυπο της κυρίαρχης μέχρι σήμερα προπαγάνδας, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική διαγραφής του χρέους, ότι το χρέος παρότι έχει διπλασιαστεί είναι βιώσιμο και πρέπει να το αποπληρώνουμε μέχρι και τα δισέγγωνα και τα τρισέγγωνά μας. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, και προσέξτε, αυτά συμβαίνουν ενώ ακόμα δεν έχουμε κερδίσει τις εκλογές. Φανταστείτε την αλλαγή κλίματος, τη δυναμική, τη δύναμη, την όθηση σε όλη την Ευρώπη όταν ο ελληνικός λαός μιλήσει στην κάλπη. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι,
αν όλες αυτές τις μαχαιριές από τους δικούς του ανθρώπους, από αυτούς που περίμεναν να τον στηρίξουν, θα τις αντέξει ο κ. Σαμαράς. Αυτό όμως που σίγουρα ξέρω ότι δεν θα αντέξει είναι να βγαίνουν ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Χαρδούβελης, ακόμη και αυτός που διόρισε στη Τράπεζα της Ελλάδας, ο κ. Τουρνάρας, και να τον διαψεύδουν. Προφανώς το κάνουν γιατί δεν μπορούν πια να κάνουν αλλιώς και θέλουν να περισσώσουν όση αξιοπιστία έχει μείνει. Τον διαψεύδουν δηλώνοντας το αυτονόητο ότι οι τραπεζικές καταθέσεις των πολιτών είναι σε κάθε περίπτωση εγγυημένες, διότι οι ελληνικές τράπεζες είναι μέρος του ευρωπαϊκού συστήματος και περάσανε τα stress test που επέβαλε η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και έτσι όλο αυτό το επιχείρημα του φόβου και όλη αυτή η προπαγάνδα, η ένορχη στρωμένη που προσπάθησε ο κ. Σαμαράς και κάποια μέσα ενημέρωσης που τον στηρίζουν, προσπάθησε προκειμένου να διασωθεί πολιτικά, έχει ήδη καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Έχει τυναχθεί στον αέρα. Και για να σταθώ λίγο στο τελευταίο. Αλήθεια, τι ήταν για έναν πρωθυπουργό να δηλώνει από το καφενείο της Βουλής, διότι ως γνωστόν σύχναζε περισσότερο στο καφενείο από ότι στην Ολομέλεια, να δηλώνει από το καφενείο της Βουλής ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αν ο ελληνικός λαός κάνει μια δημοκρατική επιλογή, δεν θα μείνει ευρώ στις τράπεζες, δεν θα μείνει ευρώ στην Ελλάδα. Τόση απελπισία, τόσος πανικός μπροστά στην επερχόμενη πολιτική ήττα. Και αυτά να τα λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο ίδιος άνθρωπος που σήμερα δηλώνει στην προεκλογική του εκστρατεία ότι με την Ελλάδα δεν παίζει. Δηλώνει όμως και κάτι άλλο. Στο προεκλογικό του σύνθημα ισχυρίζεται ότι λέει την αλήθεια. Αφού λέει λοιπόν την αλήθεια, γιατί δεν μας λέει και για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με το περίφημο email του προς την Τρόικα και το οποίο ήθελε να αποκρύψει αλλά διέρευσε από τις Βρυξέλλες. Γιατί δεν μας λέει για τις ομαδικές απολύσεις που συμφώνησε και συνυπέγραψε και τώρα μας τις κρύβει. Γιατί δεν μας λέει για τους χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους που έχει αναλάβει να πετάξει στον δρόμο. Γιατί δεν μας λέει για τις περικοπές στις συντάξεις που σχεδιάζει από την επόμενη κιόλας ημέρα των εκλογών. Γιατί δεν μας λέει για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που θα σκορπίσουν δυστυχία σε χιλιάδες καταχρεωμένες οικογένειες και που από πρώτης πρώτου απελευθερώθηκαν τυπικά. Δύο τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και καταψηφίστηκαν στη Βουλή. Γιατί δεν μας λέει για όλα αυτά, μαζί με τα δεκάδες άλλα μέτρα και πρόσθετα χαράτσια, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την αύξηση του ΦΠΑ, όλα αυτά που αποτελούν το μοναδικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το νέο μνημόνιο που το κρύψανε και διέρευσε από το email και γι' αυτό επισπεύσανε την προεδρική εκλογή, διότι γνωρίζανε ότι αν είναι υποχρεωμένοι να τα ψηφίσουν αυτά στη Βουλή, όχι 168 δεν θα έβγαζαν, αλλά ούτε 108 δεν θα έπαιρναν. Γι' αυτό έχουμε εκλογές τώρα, στις 25 του Γενάρη. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει πια κρυφή ατζέντα. Σε αυτές τις εκλογές όλοι προσερχόμαστε με τα χαρτιά ανοιχτά και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Ο κ. Σαμαράς ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για να υλοποιήσει όλα αυτά, για να συνεχίσει τον ολισθηρό, τον οδυνηρό δρόμο της λιτότητας που επέβαλαν στη χώρα μας οι εταίροι σε ένα μοναδικό πείραμα. Ένα πείραμα που απέτυχε όμως, που έχει κοστίσει δυστυχία, πόνο σε εκατομμύρια ανθρώπους. Και βέβαια, κρύβει την αλήθεια από το λαό. Δεν χρειάζεται όμως ο ελληνικός λαός τον κύριο Σαμαρά για να μάθει την αλήθεια. Δεν περιμένει από αυτόν που επί 2,5 χρόνια έλεγε ψέματα
να πει την αλήθεια τώρα, 10 μέρες πριν τις εκλογές. Την αλήθεια ο ελληνικός λαός την ξέρει πολύ καλά και την απόφασή του την έχει ήδη πάρει. Κύριος Σαμαράς έχει ήδη χάσει τις εκλογές. Και αν θέλετε, η πρώτη του ήττα, μεγάλη ήττα σε αυτή την προεκλογική διαδικασία, η πρώτη του πολιτική ήττα πριν καν ανοίξουν οι κάλπες, ήταν η απροσχημάτιστη άρνησή του σε διάλογο πάνω σε προγράμματα και θέσεις, σε διάλογο δημόσιο, ανοιχτό, τηλεοπτικό, σε εθνική εμβέλεια, όπου τον προσκάλεσα και αρνήθηκε να προσέλθει. Και αρνήθηκε γιατί δεν έχει επιχειρήματα, γιατί προτιμά τις μισοσκότεινες αίθουσες, τους τηλεοπτικούς μονόλογους. Τον διάλογο όμως τον αρνούνται αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους ήδη ηττημένο. Η πρώτη λοιπόν ήττα του κ. Σαμαρά πριν το πικρό ποτήρι της 25ης του Γενάρη είναι η άρνησή του σε τηλεοπτικό διάλογο. Η πρώτη ήττα, γιατί έρχονται κι άλλες. Πολίτες της Κομοτηνής, φίλες και φίλοι, κάποιος σπουδαίος ιστορικός είχε πει κάποτε ότι η επανάληψη της ιστορίας είναι φάρσα. Και αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες στη χώρα μας, αυτό που πιστεύουν κάτι ότι θα γίνει, η επανάληψη του 12 στο 2015, μάλλον εξελίσσεται σε φάρσα για τους εμπνευστές του. Το 2015 δεν είναι 2012. Και πράγματι, κοιτάξτε πόσο διαφορετικό είναι σήμερα το κλίμα στην Ευρώπη από τις εκλογές του Ιούνιου του 2012. Τότε που διάφοροι στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο έσπευδαν να απειλήσουν την Ελλάδα με βιβλική καταστροφή αν έβγαινε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όλοι δείχνουν ήρεμοι απέναντι στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι δείχνουν έτοιμοι να συζητήσουν πάνω στις θέσεις και τις προτάσεις της νέας κυβέρνησης, της κυβέρνησης της αριστεράς. Τι άραγε έχει αλλάξει? Κάποιοι λένε ότι έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι θέσεις μας, οι προτάσεις μας, που είναι ακέραιες όλα αυτά τα χρόνια, είναι ίδιες. Είναι προτάσεις που δικαιώθηκαν από την κρίση, που πρώτοι εμείς διαγνώσαμε ότι δεν πρόκειται για μια κρίση ελληνική, δεν φταίνε οι τεμπέληδες Έλληνες για αυτή την κρίση, είναι μια κρίση δομική του ευρώ και της ευρωζώνης, του ευρωσυστήματος και η λύση της δεν μπορεί παρά να είναι λύση ευρωπαϊκή. Η θέση μας για λύση μέσα από μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, με μια προοπτική αντίστοιχη με αυτήν της λύσης που δόθηκε το 1953 για την ίδια τη Γερμανία και αποτελεί ηθικό ολίσθημα από την πλευρά της γερμανικής ηγεσίας να αρνείται σήμερα για άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό που απλόχερα τις φιλοδόρησαν πριν από πολλά χρόνια, το 1953. Οι θέσεις μας για διαγραφή χρέους, για ένα νέο ευρωπαϊκό, μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία για την ανάπτυξη, οι θέσεις μας για τερματισμό της λιτότητας παραμένουν οι ίδιες. Τι άλλαξε λοιπόν? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αυτό που άλλαξε είναι ότι η πραγματικότητα επιβάλλει πια τους όρους της. Αυτό που άλλαξε είναι η αποδοχή από ένα και περισσότερους ότι η διέξοδος για την Ευρώπη δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή των δικών μας θέσεων. Τη ριζική απομείωση του χρέους, την αποπληρωμή του υπόλοιπου μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξης της οικονομίας. Το που άλλαξε είναι ότι η εφαρμογή του προγράμματος διάσωσης δεν οδήγησε σε διάσωση, αλλά σε αδιέξοδα. Αυτό που άλλαξε είναι η αποδοχή της πραγματικότητας και το γεγονός ότι ταυτόχρονα με τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κάτι αλλάζει. Έρχονται στο προσκήνιο νέες δυνάμεις και οι δυνάμεις αυτές με τη στήριξη των λαών, των εργαζόμενων, των ευρωπαϊκών κοινωνιών έχουν ήδη βάλει στο τραπέζι τη δική τους ατζέντα και θα παίξουν πια σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα θα είναι αύριο κυβέρνηση. Και στην Ισπανία σε λίγους μήνες θα είναι κυβέρνηση, ένα κίνημα που ξεκίνησε μέσα από τις πλατείες των αγανακτισμένων και που έχει τις ίδιες πολιτικές θέσεις με αυτές που εμείς εκφράζουμε εδώ για την έξοδο από την κρίση. Δεν λέμε και δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι ο δρόμος για μας θα είναι στρωμένος με τριαντάφυλλα. Δεν λέμε ότι θα μας ανοίξουν με τη μια τις πόρτες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια σκληρή σύγκρουση στην Ευρώπη ανάμεσα στις δυνάμεις της σκληρής συντήρησης, τις δυνάμεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ενός επιθετικού κεφαλαίου, πιο επιθετικού όσο ποτέ, ενός επιθετικού κάζινο καπιταλισμού και απ' την άλλη μεριά στις δυνάμεις της προόδου, στις δυνάμεις που θέλουν την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, στις δυνάμεις εκείνες που αγωνίζονται για να υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία για την Ευρώπη. Δεν λέμε λοιπόν ότι θα μας ανοίξουν με τη μια τις πόρτες, λέμε όμως ότι τώρα πια είναι σαφές. Η αριστερά ζητά την εμπιστοσύνη και την στήριξη του ελληνικού λαού για να διαπραγματευτεί. Να διαπραγματευτεί αποφασιστικά, στεναρά, με πείσμα. Γιατί πώς να το κάνουμε, φίλες και φίλοι. Εμείς δεν είμαστε σαν τον κύριο Σαμαρά, που το 2012 υποσχέθηκε αναδιαπραγματεύσεις, σας θυμίζω, μετά τα Ζάπια, τα περιβόητα 18 σημεία επαναδιαπραγμάτευσης, υποσχέθηκε απαγκιστρώσεις από τα μνημόνια και το ίδιο βράδυ των εκλογών γύρισε τούμπα. Το γύρισε στον γνώριμο ρυθμό για αυτόν, τον Καλαματιανό. Το ίδιο βράδυ, με δήλωσή του, θυμηθείτε τη δήλωση που έκανε το βράδυ στο Ζάπιο ξεχνώντας όλα όσα είχε πει προεκλογικά. Και έσπευσε μάλιστα να αποδεχθεί την ιδιοκτησία του μνημονίου. Δεν είμαστε λοιπόν εμείς από αυτούς που μπορεί να καταπιούν εκβιασμούς, απειλές, από αυτούς που θα καταπιούμε την θέση μας που ολοένα και περισσότερο πλέον γίνεται αποδεκτή στην Ευρώπη με ένα forget it, σαν αυτό που είπε ο Σόιμπλε στον κύριο Στουρνάρα και ξέχασε και τη διαγραφή και ξέχασε και τις προτάσεις και τα ξέχασε όλα. Γιατί δεν είμαστε εμείς από αυτούς. Γιατί δεν είμαστε εμείς από αυτούς που θα κάτσουμε να κάνουμε, πώς το λέει η κυρία Μέρκελ, τα μαθήματά μας. Γιατί, φίλες και φίλοι, εμάς δεν μας έχει κανένας από αυτούς στο τσεπάκι του. Δεν είμαστε μέρος εμείς του διαπλεκόμενου χθες. Δεν υπογράψαμε εμείς αμαρτωλές συμβάσεις. Δεν παίρναμε εμείς επί χρόνια προμήθειες στα κομματικά μας ταμεία από γερμανικές και άλλες εταιρείες όπως η Siemens. Δεν δώσαμε εμείς ποτέ αντιπαροχή την πολιτική μας στήριξη σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με αυτό το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο που κατέστρεψε την Ελλάδα τόσα χρόνια. Δεν έχουμε εμείς σχέση με αυτό το διαπλεκόμενο χθες, με αυτό το γερασμένο και διεφθαρμένο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με αυτό το κατεστημένο. Δεν στοχεύουμε και δεν σκοπεύουμε να γυρίσουμε στο 2009. Θέλουμε να συγκρουστούμε με το 2009 και με τις επτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση, με τη σαπίλα του πολιτικού συστήματος. Θέλουμε να συγκρουστούμε με το χθες και όχι να συμβιβαστούμε μαζί του. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θα κάνουμε εμείς αυτά που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Πολίτες της Κομωτινής, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του ελληνικού λαού για να γυρίσει ξανά η αξιοπρέπεια,
για να βάλουμε το δίκαιο του ελληνικού λαού πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης που αυτή τη φορά θα γίνει και ήδη έχει ξεκινήσει, για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη απέναντι σε μια πολιτική που δεν οδήγησε πουθενά. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Η πρόθεσή μας είναι ανεξάρτητα από την πορεία της διαπραγμάτευσης να εφαρμόσουμε άμεσα το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα που θα ανακουφίσει την κοινωνία, θα επουλώσει τις μεγάλες πληγές της ανθρωπιστικής κρίσης. Ένα πρόγραμμα που θα άρει την βαριά καταστολή στην πραγματική οικονομία και θα της δώσει όθηση να ξαναπάρει μπρος και βεβαίως να αντιμετωπίσει την μεγάλη κοινωνική μάστιγα της ανεργίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στις αρχές του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και από τη στιγμή που το ανακοινώσαμε, πιστεύω ήταν μια ποιοτική τομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος, όχι οι αριστεροί και οι αριστερές, ο κόσμος ανεξάρτητα από το σε ποιες κάλπες βρέθηκε τα τελευταία χρόνια, το αγκάλιασε αυτό το πρόγραμμα. Έσπευσε να ενημερωθεί πέρα και έξω από την προπαγάνδα των επιτελείων της κυβέρνησης που έσπευσαν να το αποδομήσουν. Ο κόσμος ενημερώθηκε, συζήτησε, κατέθεσε την κριτική του, τις προτάσεις του. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι η ιδρυτική πράξη της συμμαχίας μας με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία για την ανόρθωση της πατρίδας μας. Και θέλω ενώπιόν σας ξεκάθαρα να δεσμευθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα από την πρώτη μέρα. Οι βασικές προτάσεις του προγράμματος που ακούσατε στη Θεσσαλονίκη, που ακούσατε επικαιροποιημένες στο διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μια περίπου εβδομάδα, θα είναι αυτές που θα ακούσετε και στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, αν ο λαός μας δώσει τη δύναμη και για να μπορέσουμε να έχουμε την πλειοψηφία να το υλοποιήσουμε. Έχουμε δεσμευτεί σε μια σειρά μέτρων για την ανακούφιση των πιο αδύναμων, για δωρεάν παροχή ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά, για επίδομα σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες, για δωρεάν ιατρική περίθαλψη, δραστική μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, επίδομα στέγασης σε 25.000 περίπου οικογένειες, κάρτα μετακίνησης σε άνεργους και άπορους, κατάργηση αυτής της παράλογης εξίσωσης φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, αποκατάσταση της 13ης σύνταξης σε συνταξιούχους με σύνταξη ως 700 ευρώ, ο πρώτος λοιπόν πυλώνας είναι αυτός, να προσθέσω σε αυτόν, μιας και μιλάω στην Κομωτινή και ξέρω ότι βρίσκομαι στη Ροδόπη, σε ένα νομό όπου υπάρχουν πολλοί νεοπρόσφυγες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, να μιλήσω και για μια άλλη μεγάλη αδικία που θα αποκαταστήσουμε σταδιακά εντάσσοντας στο πρόγραμμα που αφορά τον πρώτο πυλώνα την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και μιλώ για τη σταδιακή αποκατάσταση της μεγάλης αδικίας με την περικοπή των συντάξεων των νεοπροσφύγων ομογενών, των παλινοστούντων ποντίων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, έχει δεσμευτεί επίσης σε μια πολιτική που στοχεύει στην ανάσχεση της καταστροφής στην πραγματική οικονομία και στην στήριξη της εργασίας. Την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, τον φραγμό στις μαζικές απολύσεις, την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, την προώθηση ενός συνολικού σχεδίου με στόχο τη δημιουργία στην πρώτη διετία 300.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό, κοινωνικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας.
Ξέρω πολύ καλά ότι για άλλη μια φορά ακούγοντάς τα αυτά κάποιοι θα πούνε. Να λοιπόν ο Τσίπρας βγαίνει στον μπαλκόνι και τάζει. Δεν τους φοβόμαστε, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πρώτον, ότι αυτά που εξαγγέλουμε δεν είναι παροχές, είναι τα στοιχειώδη προκειμένου μια κοινωνία να μπορεί να κρατηθεί στα πόδια της. Δεν είναι παροχολογία να σκέφτεσαι το διπλανό σου που δεν έχει ένα πιάτο φαΐ, που δεν έχει ρεύμα, που δεν έχει τη δυνατότητα ιατρικής περίθαλψης. Δεν είναι παροχές αυτά. Είναι το απαραίτητο, η προϋπόθεση για να είμαστε κι εμείς χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως όλες οι άλλες. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να επανενταχθούμε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτοί μας βγάλαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας την Ελλάδα μια τριτοκοσμική χώρα. Εμείς θα ξαναβάλουμε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ο δεύτερος λόγος που δεν τους φοβόμαστε είναι ότι το πρόγραμμά μας είναι πλήρως κοστολογημένο, αναλυτικά και διεξοδικά. Μπορεί να υλοποιηθεί από την επόμενη μέρα των εκλογών, διότι είναι πρόγραμμα σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας και έτσι θα γίνει, θα υλοποιηθεί. Γιατί βασίζεται σε δικούς μας πόρους, δεν έχουμε την ανάγκη της συνένεσης κανενός εταίρου για να το προωθήσουμε, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κανέναν και να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι μονομερής ενέργεια η εκλεγμένη από τον λαό, δημοκρατικά εκλεγμένη από τον λαό κυβέρνηση, να ψηφίζει νόμους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα προτεκτοράτο. Η Ελλάδα είναι χώρα δημοκρατία. Και αν θέλετε, το κρίσιμο θέμα είναι η πολιτική βούληση. Οι προτεραιότητες που θέτει κάθε πολιτική δύναμη. Και εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Δικιά μας προτεραιότητα και δικό μας πρώτιστο χρέος είναι οι αδύναμοι συμπολίτες μας. Είναι η εργασιακή αξιοπρέπεια. Είναι η μικρή επιχείρηση. Είναι ο μικρομεσαίος αγρότης. Είναι οι νέες και οι νέοι επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό. Δικό μας χρέος πρώτιστο είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας για να ανταποκριθούμε στις ελάχιστες απαιτήσεις αυτών των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη. Με βάση λοιπόν το πρόγραμμα αυτό, ζητάμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Και ξέρουμε ότι και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα θα κριθούμε. Είναι όμως και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή δεν στέκονται μόνο στο οικονομικό και το ανθρωπιστικό μέρος του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Στέκονται και στο θεσμικό μέρος, στην εδραίωση της διαφάνειας, στην εξυγίανση της πολιτικής ζωής από τη διαπλοκή και τη διαφθορά, στη διερεύνηση των οικονομικών σκανδάλων που λαιλάτισαν ομά και πολλές φορές απροκάλυπτα το δημόσιο χρήμα τις τελευταίες δεκαετίες στην πατρίδα μας. Στο ξεκαθάρισμα του τοπίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και ειδικά σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση και τη χρηματοδότησή τους. Στην αποκατάσταση του κύρους των κοινοβουλευτικών θεσμών που οι κυβερνήσεις των μνημονίων καταεξευτέλησαν, ψηφίζοντας μνημόνια σε ένα μόνο άρθρο, στείνοντας βιομηχανίες νυχτερινών τροπολογιών της τελευταίας στιγμής και προωθώντας πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τη μία μετά την άλλη. Και πιστεύουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι το ποτήρι έχει πια ξεχυλήσει. Αυτός ο τόπος βεβαίως διψάει για ανάσα, οικονομική, για επιβίωση, διψάει όμως και για δικαιοσύνη. Διψάει για κάθαρση. Σε αυτόν τον τόπο διαπράχθη έγκλημα, ύβρις και έρχεται η ώρα της νέμεσης, έρχεται η ώρα της κάθαρσης. Ο ελληνικός λαός ζητά από μας όχι να έχουμε το μαγικό ραβδί και από τη μια μέρα στην άλλη
να αποκαταστήσουμε την καταστροφή που μεθοδικά έσπηραν 5 χρόνια τώρα αυτοί που μας κυβερνούσαν. Δεν ζητά από μας ο λαός να κρατάμε μαγικό ραβδί. Ενδεχομένως να κρατάμε καναρόπαλο ζητάει. Ο ελληνικός λαός ζητάει μετά από δεκαετίες διακυβέρνησης του σάπιου πολιτικού κατεστημένου να γίνει η Ελλάδα επιτέλους μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με νόμους, με θεσμούς, με κανόνες. Και θα γίνει. Θα γίνει μια κανονική χώρα. Και είμαι βέβαιος ότι από τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ζητά να γυρίσουμε σελίδα, ανεξάρτητα από το αν ψήφισαν ή όχι την αριστερά τα προηγούμενα χρόνια, είμαι βέβαιος ότι αυτό θα επιτευχθεί, παρά το γεγονός ότι μια μειοψηφία ολιγαρχών στα μέσα ενημέρωσης, στις τράπεζες, μια μειοψηφία ολιγαρχών που ελέγχει το πολιτικό σύστημα, αντιστέκεται σε αυτή την προοπτική. Στις 25 του Γενάρη η χώρα μας γυρίζει σελίδα, πρώτα και κύρια διότι ο ελληνικός λαός έχει βαθιά επιθυμία να προχωρήσουμε μπροστά κάνοντας τομή με το χθες που μας οδήγησε στην κρίση και στην καταστροφή. Πριν λίγες μέρες, αγαπητοί φίλοι, από αυτό εδώ το βήμα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε εδώ στη Θράκη, στην Κομωτινή, πως νιώθει τους μουσουλμάνους αδελφούς ως συμπατριώτες και συμπολίτες. Θέλω να τον συγχαρώ για αυτή τη διαπίστωση. Ελπίζω να νιώθει όλους εμάς, όλους μας, πάντα, ως συμπατριώτες και συμπολίτες του, ασχέτως θρησκευτικής ή πολιτικής ταυτότητας. Για εμάς όμως το διακύβευμα στη Θράκη δεν είναι να νιώθουμε μαζί με οποιονδήποτε από εσάς συμπατριώτες και συμπολίτες. Είμαστε συμπατριώτες και συμπολίτες. Για εμάς το διακύβευμα για την περιοχή είναι να σταματήσει να συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της Ευρώπης. Εκεί που την κράτησαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με τις πολιτικές τους για 40 χρόνια. Το διακύβευμα για μας είναι να μην υπάρχουν παιδιά στη Ροδόπη, στη Θράκη, που δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό ή που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Για εμάς το διακύβευμα είναι να μπορεί η Θράκη να προσφέρει ένα καλύτερο ελεύθερο μέλλον για τις νέες και τους νέους της. Χωρίς εξαρτήσεις από κανέναν, και το εννοώ, από κανέναν. Για μας το διακύβευμα είναι να μην φεύγουν οι νέοι μας, εργάτες, επιστήμονες στο εξωτερικό, κατά χιλιάδες, επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά εδώ, στον τόπο τους, στη Θράκη. Για μας το διακύβευμα είναι να προωθήσουμε μια νέα πολιτική για την απασχόληση στον τόπο μας, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους από την Ευρωπαϊκή Ένωση πόρους, τα εργαλεία και τα κίνητρα. Να στηρίξουμε ουσιαστικά την δημόσια καθώς και τη μειονοτική παιδεία με σύγχρονους όρους, με θεσμούς διαβίου μάθησης, δίνοντας πραγματικά την ευκαιρία σε όλους να σπουδάσουν στον τόπο τους. Να δώσουμε ανάσα και δυναμική στον αγροτικό τομέα, αυτόν τον πολύτιμο παραγωγικό κλάδο που σήμερα καταστρέφεται συστηματικά με την υπερφορολόγηση από το πρώτο κιόλας ευρώ. Με αυτόν τον παράλογο φόρο, τον έμφυα, που όχι μόνο φορολογεί σπίτια, όχι μόνο φορολογεί χωράφια, ακόμα και μανδριά και βοσκότοπους φορολογεί. Και αυτό είναι παράλογο. Με την σύνταξη στα 67 για τον αγρότη και την αγρότησα που διώχνει τους νέους ανθρώπους από τον αγροτικό τομέα όταν ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον. Με μια ολέθρια πολιτική
που έχει εκτινάξει το κόστος της αγροτικής παραγωγής στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Το διακύβευμα για μας είναι να στηρίξουμε τον κάπνο παραγωγό και τον αγρότη με εγγυήσεις για το αγροτικό εισόδημα, με νέες καλλιέργειες, με επιστημονική υποστήριξη για την αναβάθμιση της παραγωγής, με βοήθεια στην συνεταιριστική οργάνωση, με στοχευμένα αναπτυξιακά μέτρα. Το διακύβευμα για μας, εδώ στη Θράκη, είναι να στηρίξουμε τον κτηνοτρόφο, μεριμνώντας για την καταβολή αποζημιώσεων σε όσους εκατοντάδες έχασαν φέτος τεράστιο τμήμα του ζωικού τους κεφαλαίου. Το διακύβευμα για μας είναι να στηρίξουμε τον επιχειρηματία που καινοτομεί και ξέρω ότι εδώ στη Θράκη υπάρχουν πολλοί. Το διακύβευμα για μας είναι να στηρίξουμε τον επιχειρηματία που προωθεί και εξάγει νέα προϊόντα ενισχύοντας την απασχόληση. Να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, αυτούς που δούλεψαν μια ζωή και τώρα βλέπουν τις συντάξεις τους να κόβονται. Να στηρίξουμε την κοινωνική συνοχή της περιοχής και να προωθήσουμε ένα συγκροτημένο ανθρώπινο πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης χωρίς χαρτιά και της αντιμετώπισης των παράνομων κυκλωμάτων που διακινούν την ανθρώπινη απελπισία. Έτσι ώστε η Θράκη να μην γίνεται αποθήκη εξαθλειωμένων ανθρώπινων ψυχών. Με ριζική αλλαγή μιας άδικης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άλλες χώρες, οι εταίροι μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για τις επιπτώσεις των αποτυχημένων επεμβάσεών τους στην περιοχή και φυσικά δεν αναλαμβάνουν το βάρος φιλοξενίας και οικονομικής βοήθειας που τους αναλογεί. Το διακύβευμα για μας είναι να αξιοποιηθεί η γεωγραφική θέση της Θράκης για την συνεργασία με όλους τους λαούς της περιοχής. Πάντα στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού κυριαρχικών δικαιωμάτων και πιστής στήρησης του διεθνούς δικαίου. Πάντα αναγνωρίζοντας την σημασία της Θράκης για την εθνική μας άμυνα και ασφάλεια. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Θράκη και η Μακεδονία έχουν κέριο ρόλο να παίξουν, ώστε η Ελλάδα να καταστεί κόμβος μεταφορών και ενεργειακών διόδων για την διασύνδεση της Ευρώπης με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και της Ασίας. Είτε αυτό αφορά την μεταφορά αζέρικου φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TAP, είτε τη μεταφορά ρώσικου φυσικού αερίου από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είτε αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη. Είτε αφορά την ενίσχυση του εμπορικού ρόλου των λιμανιών της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών και την ολοκλήρωση των οδικών δικτύων. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, και θα επιμείνουμε σε αυτό, τα σχέδια που ανέφερα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου δημοκρατικού σχεδιασμού για τις επενδύσεις, την ενέργεια και τις μεταφορές. Ενός σχεδιασμού που να προασπίζει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και να ωφελεί ουσιαστικά την ελληνική οικονομία, που να βασίζεται στη διαφάνεια, στο κέρδος του ελληνικού δημοσίου, στο όφελος του ελληνικού δημοσίου και όχι στο όφελος της διαπλοκής, που να μην βασίζεται στις ιδιωτικοποιήσεις που στην πραγματικότητα δεν έχουν να κάνουν με επενδύσεις, αλλά απλά έχουν να κάνουν με την αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας που περνάνε εναντί ευτελούς τιμήματος από το δημόσιο σε ιδιώτες. Ενός σχεδιασμού που θα προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα, θα σέβεται την νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα το περιβαλλοντικό. Γιατί για εμάς η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν έχει κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. Μόνο όταν είναι μια ανάπτυξη με ανταποδοτικότητα στο κοινωνικό σύνολο και με όρους προστασίας του περιβάλλοντος. Το
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε αντίθετος με την εξόρυξη χρυσού και με τις καταστροφικές της επιπτώσεις στον τόπο σας, στη Θράκη. Φίλες και φίλοι, θέλω από αυτό το βήμα να σας δώσω μια διαβεβαίωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται να κυβερνήσει στοχεύοντας την ομή της εξουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται να βουλευτεί και να στρογγυλοκάτσει στις υπουργικές καρέκλες και τα διοικητικά πόστα. Δεν ερχόμαστε να αναλάβουμε προνόμια. Ερχόμαστε να καταργήσουμε προνόμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με αίσθημα ευθύνης. Αίσθημα ευθύνης όχι μόνο σε αυτούς που πρόκειται να τον ψηφίσουν, αλλά απέναντι σε όλους, ανεξαιρέτως τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Έχω ξαναπεί και επαναδιατυπώνω. Δεν σκοπεύουμε να είμαστε κυβέρνηση μίας μόνο παράταξης. Σκοπεύουμε να σχηματίσουμε στις 26 του Γενάρη κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και θα ασκήσουμε την πολιτική μας επιδιώκοντας σταθερά και σε κάθε βήμα τον κοινωνικό διάλογο και την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν στις 25 Γενάρη ο λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία. Που θα μας τη δώσει την αυτοδυναμία. Θα μας τη δώσει γιατί έχει και γνώση, έχει και εμπειρία, έχει και σοφία και θα δώσει ισχυρή λαϊκή εντολή για σταθερή κυβέρνηση, ισχυρή λαϊκή εντολή για διαπραγμάτευση σκληρή. Θα το κάνει γιατί ξέρει ο λαός μας ότι όσο πιο δυνατός βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την κάλπη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαπραγματευτική του δυνατότητα. Γιατί ξέρει ο λαός μας ότι ήδη κάποιοι εξυφαίνουν υπόγειους σχεδιασμούς, αφού δεν μπορούν να ανακόψουν την νίκη μας, τουλάχιστον να μας δέσουν τα χέρια. Ο λαός μας θα μας ταλίσει τα χέρια με τα δικά του τα χέρια, με την ψήφο του στις 25 Γενάρη. Ο φόβος έχει αλλάξει στρατόπεδο, να το ξέρετε αυτό. Τριγυρνώ αυτές τις μέρες στις περιοδίες, μιλώ με ανθρώπους, δεν υπάρχει φόβος. Υπάρχει οργή, υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει αποφασιστικότητα. Η μεγάλη ανατροπή έρχεται. Η ελπίδα έρχεται. Η Ελλάδα προχωράει σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Προσέξτε όμως. Ο λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία. Δεν θα μας δώσει όμως, και δεν ζητάμε, λευκή επιταγή. Δεν ζητάμε την μέγιστη δυνατή στήριξη και την πλειοψηφία στη Βουλή για να κάνουμε του κεφαλιού μας. Ούτε για να μην λογοδοτούμε, όπως έπραταν τα προηγούμενα χρόνια, κυβερνήσεις που βγαίναν με αυτοδυναμία. Ζητάμε την απόλυτη πλειοψηφία, όπως σας είπα πριν, για να έχουμε λυμένα τα χέρια απέναντι στα συμφέροντα, απέναντι στη διαπλοκή, απέναντι σε όλους όσοι θα ήθελαν να χειραγωγήσουν την Ελλάδα για το δικό του συμφέρον. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι το επίδικο των εκλογών είναι αν την επόμενη, στις 26 του Γενάρη, θα μπορούμε με το κεφάλι ψηλά να ξεκινήσουμε σηκώνοντας τα μανίκια ένα δύσκολο έργο με σκληρή διαπραγμάτευση, ένα δύσκολο έργο για την ανόρθωση της πατρίδας μας ή αν θα ξανακυλήσουμε στα ίδια.
Θέλω, φίλες και φίλοι, να σας διαβεβαιώσω. Η αριστερά είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτή την ιστορική ευθύνη. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια νέα δύναμη στην πολιτική ζωή του τόπου. Έχουμε όμως βαθιές ρίζες. Δεν είμαστε χθεσινοί. Ερχόμαστε από πολύ μακριά και έχουμε μια μεγάλη παράδοση δημοκρατικών αγώνων για τους οποίους είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι για εκείνη την αριστερά που έκτισε το κοινωνικό της κύρος υπερασπιζόμενη το δικαίωμα του λαού μας στο ψωμί, στη δουλειά, στην αξιοπρέπεια. Είμαστε περήφανοι για την αριστερά που τις κρίσιμες στιγμές μίλησε τη γλώσσα του πατριωτισμού και της εθνικής ενότητας. Είμαστε περήφανοι για την αριστερά και τους χιλιάδες ανιδιοτελείς αγωνιστές, πολλοί από τους οποίους άφησαν τη ζωή τους στον αγώνα, για να υπερασπιστούν αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ανεξαρτησία. Αυτή η αριστερά στάθηκε σε όλες τις δύσκολες στιγμές στο πλευρό του λαού μας. Και αν θέλετε, τις δύσκολες στιγμές ο λαός μας έγειρε πάνω της. Αυτή η αριστερά όμως, έτσι το έφερε η ιστορία, η συγκυρία, η μοίρα, δεν βρέθηκε ποτέ σε θέσεις κυβερνητικής ευθύνης. Τα φέρνει όμως έτσι η ζωή, μετά από ένα μεγάλο ιστορικό κύκλο, που τώρα στις 25 Γενάρη η ιστορία της δίνει την ευκαιρία. Ο λαός μας της δίνει την ευκαιρία. Και θα τη δώσει την ευκαιρία ολόκληρη, απλόχερα, όχι μίζερα, όχι κουτσουρεμένα. Την δικαιούται η αριστερά αυτή τη νέα ευκαιρία. Την δικαιούται ο λαός μας την ευκαιρία της διεξόδου. Όπως είπα όμως πριν, δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Και ξέρουμε ότι αυτό το μεγάλο ρεύμα που δυναμώνει μέρα με τη μέρα, που από ποτάμι γίνεται χύμαρος, αυτό το μεγάλο ρεύμα που θα σαρώσει την άλλη Κυριακή, τη μεθεπόμενη, και θα συγκλονίσει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι ένα ρεύμα που δημιουργήθηκε γιατί η πλειοψηφία του λαού μας συμφωνεί σε όλα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι γιατί η πλειοψηφία αυτών που θα μας ψηφίσουν έχουν αποκτήσει τη δική μας ιδεολογία. Έχουμε πλήρη επίγνωση γι' αυτό. Απευθυνόμαστε λοιπόν και τίνουμε το χέρι σε όλους και όλες, ανεξάρτητα από το σε ποιες κάλπες βρέθηκαν στο παρελθόν, ανεξάρτητα από όλα όσα χώριζαν στο παρελθόν τους παππούδες μας, ανεξάρτητα από το αν δεν συμφωνούσε όλα μαζί μας, τους δίνουμε το χέρι και τους καλούμε να βαδίσουμε μαζί. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανηφορικό δρόμο. Συνηθίζουν να λένε όσοι εκλέγονται «παραλάβαμε χάος». Αυτό θα είναι μια φράση τετριμένη μπροστά σε αυτό που θα παραλάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα παραλάβει μια χώρα με μια παραγωγική βάση διαλυμένη, έναν λαό απελπισμένο, μια μεσαία τάξη λαιλατημένη, εργαζόμενους ανθρώπους νέους με χαμένη την αξιοπρέπεια και την ψυχή, μια χώρα σχεδόν διχασμένη. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε εδώ για να μοιράσουμε υποσχέσεις, αλλά για να μοιράσουμε ευθύνη. Μοιράζουμε την ευθύνη σε όλους και όλες, σε αυτούς που θα μας ψηφίσουν και σε αυτούς που δεν θα μας ψηφίσουν. Μαζί θα αγωνιστούμε για να ξαναενώσουμε την πατρίδα μας. Μαζί θα αγωνιστούμε για να ξανακτήσουμε τα θεμέλια ενός μέλλοντος δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Στην καινούργια εποχή που θα ξεκινήσει, τους καλούμε να ενώσουν μαζί μας τη φωνή τους. Τη φωνή της θέλησης, της δύναμης, της αυτοπεποίθησης. Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι κάποιοι σχεδίασαν να τη μετατρέψουν σε πειραματόζω της κρίσης και της πιο άγριας λιτότητας, από τις 25 Γενάρη θα είναι το παράδειγμα, το φωτεινό παράδειγμα
ότι όταν οι λαοί θέλουν μπορούν, θα είναι το φωτεινό παράδειγμα μιας μεγάλης προοδευτικής αλλαγής σε όλη την Ευρώπη και θα προχωρήσουμε μαζί με τους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου, μαζί με τους δημοκράτες όλης της Ευρώπης σε μια μεγάλη και αναγκαία αλλαγή. Η Ελλάδα προχωράει, η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται, η ελπίδα έφτασε, η ελπίδα είναι στα χέρια σας, είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. 10 μέρες μείνανε. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, να μην αφήσουμε τόπο, να δώσουμε το μήνυμα της νίκης, το μήνυμα της ελπίδας. Γεια σας. Και με τη νίκη, καλή Ανάσταση. Γεια σας. Θέλω να καλέσω στη σκηνή το ψηφοδέλτιο νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη. Τον Καραγιουσούφ τον Αϊχάν, τον βουλευτή μας. Τον Τάκη τον Χαρίτου. Τον Μουσταφά Μουσταφά. Την Αγγελική την Κουκουμτζόλου, αλλά να φέρει και την κόρη της πάνω. Και τον Αλέξανδρο τον Σπανό. Η σημερινή συγκέντρωση είναι για μας κάτι πρωτοφανές εδώ στην Κομωτινή. Κι άλλες φορές είχαμε συγκέντρωση με πάθος. Κι άλλες φορές είχαμε συγκέντρωση με παλμό. Σήμερα όμως δεν είναι μόνο το πάθος και ο παλμός. Είναι η βεβαιότητα της νίκης που έρχεται. Και θα είναι μεγάλη νίκη. Θα την κάνετε εσείς ακόμα μεγαλύτερη. Γεια σας.